Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνει στα ξημερώματα το Ηράκλειο και ιδιαίτερα τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου, καθώς το επίκεντρο του σεισμού ήταν 23 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου με εστιακό βάθος τα 13,3 χιλιόμετρα. Και εμένα με τρομάζει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ παράξενο ο σεισμός. Ακούγεται πρώτα ένα βουητό και μετά σαν να... Δεν ξέρω, σαν να χτυπιέται κάτι. Ναι, είναι πολύ παράξενο ο σεισμός. Βουητώ πολύ. Πρώτη φορά ακούω τέτοιο πράγμα. Ανησυχητικό το φαινόμενο. Καθημερινά περιμένουμε πότε θα γίνει ο σεισμός. Εγώ είμαι από τις 5 ώρα στο πόδι. Στα Αρκαλοχώρη πήγα μια βόλτα, είδα δύο μαγαζά της Αμαρίας σπασμένες. Αλλά άκουσα τρομερό κούνημα. Δηλαδή, τι να σου πω. Κόντεψε να πέσει από το κρεβάτι. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Τόσο πολύ. Άρα φοβηθήκαμε, λέει. Τα ποιο δεν φοβάται. Ευχόμαστε όλοι να είναι ο μεγάλος σεισμός που περιμέναμε από αυτή τη δράση τη σεισμική που έχουμε στην περιοχή μας. Και το θετικό είναι ότι με τις επαφές που είχα από το πρωί μέχρι και αυτή τη στιγμή με διάφορους σεισμολόγους που έχω μιλήσει, το φαινόμενο από ό,τι φαίνεται πάει για εκτόνωση. Προβλήματα υπήρξαν σε πετρόκτισες κατοικίες, οι οποίες παρουσίασαν ρογμές σε Αρκαλοχώρη, Σαμπά, Μουσούτα, Αρχοντικό και Χουμέρι, ενώ ρογμές υπήρξαν και στον Τρούλο Εκκλησίας στις Μελέσες. Είναι χαμός, έγινε. Τι έγινε? Έγινε σεισμός, δυνατός σεισμός. Ταρακουνηθήκαμε, όλα τα σπίτια έχουν πάθει ρογμές, μεγάλες ζημιές. Το ευτύχημα είναι ότι δεν βγήκε ούτε μια γραμμάριο αίμα. Αυτό είναι το λίγο. Τα υπόλοιπα θα φτιάχνουν. Βλέπετε όλες τις ρογμές, τα σπίτια έχουν κάνει ρογμές. Ζημιές καταγράφηκαν και σε εργαστήρια κεραμικής στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Αυτή είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν το έχω ξαναδεί. 30 χρόνια που είμαι εδώ πέρα δεν μου στήσετε το πράγμα. Και αυτά είναι όλα χεροποίητα και για να τα φτιάξω με θέλει πάνω από 2 χρόνια. Ναι, ναι, πρώτη χρονιά που βλέπω τέτοιο πράγμα. Πάρα πολλές. Ότι εδώ, ό,τι βλέπετε στα χιονά που υπάρχουν στα ράφια, αυτά ήταν όλο πράγματα. Πέσανε κάτω, διαλύσανε, σπάσαν όλα. Ο σεισμός δεν εμπνέει ανησυχία, δηλώνει ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος εκτιμά ότι το φαινόμενο θα οδηγηθεί προς εκτόνωση. Ήταν ένας σεισμός ο οποίος εντάσσεται μέσα στην ακολουθία που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή, την ίδια περιοχή. Ένας σεισμός ο οποίος έγινε έντονα αισθητός μέχρι το Ηράκλειο. Αυτή η σεισμή είναι μια σεισμή που συγκινηθούν μια ακολουθία, η οποία ουσιαστικά προέρχεται από ρήγματα, μικρά ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Με βάση τα πορίσματα της Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε προχθές, διαπιστώνεται ότι θα συνεχιστεί η ακολουθία αυτή, αλλά η σεισμή δεν θα είναι μεγάλη, θα είναι σχετικά μικρή και δεν θα μπορούν να υπερβούν κάποιο μεγαλύτερο μέγεθος. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα, με τον ισχυρό σεισμό και τους μετασεισμούς να προκαλούν έντονη ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους. Και πια μπροστά άλλους δυο. Και μετά από εκεί συνεχίσαμε και φτάξαμε στο 7. Αυτή ήταν η σεισμή μέχρι τις 8 η ώρα. Μίστητε μου κύριε. Αφού χάσα τη γυναίκα και λέω πού είναι. Αυτό το πράγμα είναι φαινόμενο για τον καιρό μας. Εμείς ουδέποτε είχαμε επίκεντρο πέρα κοντά. Εγώ φοβήθηκα τόσο πολύ που κοίταζα να λιποθυμίσω. Βγήκα έξω, ναι, έτρωμα και φώναζα στο λιό να μου δώσει λίγο νερό. Ήτανε τρομερός. Πολύ δυνατός ήτανε και έχουμε και τις μετασεισμούς μετά. Στο πόδι από νωρίς το πρωί και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, ο οποίος εύχεται να είναι αυτός ο μεγάλος σεισμός, ενώ τις επόμενες μέρες κλιμάκια θα καταγράψουν τις ζημιές. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή ανησυχεί και σκέφτεται πώς θα μπει στο σπίτι μέσα και ειδικά στα σπίτια που είναι παλιά και είναι σε κάποιους οικισμούς του Δήμου. Στο ερώτημα γιατί δεν έχει συγκροτηθεί επιτροπή με μηχανικούς με αφορμή την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, ο Μανώλης Φραγκάκης απάντησε. Θα συσταθεί. Ναι, είναι στα σχέδιά μας αυτή. Είναι συσταθεί αυτή η επιτροπή. Η επιτροπή αυτή υπήρξε από την παλιά δημοτική αρχή, η οποία όμως σταμάτησε να υπάρχει λόγω του ότι από τους 3 μηχανικούς οι 2 είχαν πάρει με την κινητικότητα που υπάρχει στους Δήμους, είχαν φύγει από το Δήμο και δεν υπήρχαν άλλοι μηχανικοί για να την πλαισιώσουν. Έχω λόγο να πει κανείς γιατί δεν έχει σταθεί πιο μπροστά. Δεν έχω μηχανικούς, δεν έχετε μηχανικούς. Κύριε Μακάκη. Δεν έχω. Έχω 5 μηχανικούς όλους.